με το σάλιο ή με άλλα σωματικά υγρά πέρα του αίματος, του σπέρματος και του μητρικού γάλακτος δεν μεταδίδεται. Άρα με κοινωνικές επαφές και με απλή σωματική επαφή δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ακόμα ανθρώπους που τους λες είμαι οροθετικός και κάνουν δύο βήματα πίσω. Μπορεί και αυτό σιγά σιγά να βελτιωθεί. Γιατί δεν έχει λογική το να φοβάσαι να συναναστραφείς κοινωνικά ή ακόμα και σεξουαλικά εάν πάρεις τις απαραίτητες προφυλάξεις με κάποιον ο οποίος έχει HIV. Αυτό που αγαπώ πολύ στη ζωντανή βιβλιοθήκη είναι... σου δίνεται η αίσθηση ότι είσαι σε μία μικρογραφία της κοινωνίας όπως θα έπρεπε να είναι. Ποικιλόμορφη, με κατανόηση, όπου οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους και προσπαθούν να βρουν λύσεις στις διαφορές τους και να μην μείνουν στις διαφορές αλλά να εντοπίσουν και το τι τους ενώνει, με αλληλοσεβασμό, με αγάπη, με κατανόηση, δηλαδή είναι μια μικρογραφία ενός κόσμου όπως θα έπρεπε να είναι, νομίζω, η ζωντανή βιβλιοθήκη.